Χαιρετισμό θα απευθύνει η Γεωργία Γκούφα, υποψήφια με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωση νεολαίας στέλνουμε χειρό μήνυμα πως η νέα γενιά είναι εδώ. Έχουμε ιδανικά και όνειρα που τα διεκδικούμε με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Οι νέοι και οι νέες στις 26 Μάη στέλνουμε μήνυμα ελπίδας, με δυνατό το ΚΚΕ παντού. Δείχνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις δεν μας έχουν στο χέρι, ότι δεν μας ταιριάζει η μιζέρια, το λιγότερο κακό που πάντα έφερνε το μεγαλύτερο. Διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν, στη μόρφωση και τη δουλειά με δικαιώματα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζεται τα συμφέροντα των λίγων, τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. Γι' αυτό στις ευρωεκλογές καλούμε κάθε νέο και νέα να υψώσει σημαία αντίστασης, να πει ένα δυνατό όχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων, της φτώχειας, της ανεργίας, των πολέμων. Να πει ένα δυνατό ναι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σήμερα προσπαθούν να μας πείσουν για άλλη πραγματικότητα από αυτή που βιώνουμε καθημερινά. Βλέπουμε στις σπουδές μας όλα εκείνα τα αποτελέσματα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν ένα πανεπιστήμιο επιχείρηση. Εμείς όμως διεκδικούμε ολοκληρωμένες σπουδές και πτυχία με αξία. Διεκδικούμε δουλειά πάνω στο αντικείμενό μας με δικαιώματα. Στεκόμαστε ενάντια στην επιβολή και γενίκευση των διδάκτρων. Το θετικό αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, με την άνοδο της πασμουδαστικής σε ψήφους και ποσοστό, μας γεμίζει αισιοδοξία για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Είναι μια πρώτη μαζική απάντηση σε όλους όσοι θέλουν την νεολαία αμέτωχη, τους φοιτητές συνένοχους, θεατές στη σαπίλα του αστικού πολιτικού συστήματος. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας σε δουλειά, αθλητισμό, ψυχαγωγία, σπουδές. Υπάρχουν οι δυνατότητες για να κατακτήσουμε μια ζωή με δικαιώματα και όχι με ευκαιρίες. Σε αυτές τις εκλογές, λοιπόν, κάνουμε τη διαφορά, γιατί τα όνειρά μας δεν χωρούν στο σάπιο σύστημά τους, τη φυλακή της νεολαίας που καταδικάζει τις ελπίδες μας. Με το ΚΚΕ δυνατό, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι νέοι εργαζόμενοι ξέρουν ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχουν στήριγμα. Θα έχουν μια δυνατή, εργατική, νεανική αντιπολίτευση που θα φέρνει τη φωνή της νεολαίας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, την Περιφέρεια, το Δήμο. Θα έχουν τα δικά τους μάτια και αυτιά ώστε να αποκαλύπτονται οι αντιλαϊκοί σχεδιασμοί, τα μέτρα που αποφασίζουν και έχουν στο στόχαστρο τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Οι νέοι υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης, ήταν, είναι και θα είναι πρωτοπόροι στους αγώνες και τις διεκδικήσεις για καλύτερη μόρφωση, δουλειά με δικαιώματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα, στις 9 Μάη του 1945, ο Κόκκινος Στρατός και η Σοβιετική Ένωση τσάκισε το ναζιστικό κτήνος. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις τους να ξαναγράψουν την ιστορία, να ονομάσουν τη σημερινή μέρα Μέρα Ευρώπης, εμείς στεκόμαστε απέναντι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σαν σήμερα, το 1945, υψώθηκε η σημαία της απελευθέρωσης στην καρδιά της ναζιστικής Γερμανίας. Ξέρουμε ότι ο Κόκκινος Στρατός, που ύψωσε τη σημαία στο Reichstag, προσέφερε πάνω από 20 εκατομμύρια από τα παιδιά του. Και σήμερα, μια τέτοια μέρα γιορτής για τους λαούς της Ευρώπης, όλου του κόσμου, στέλνουμε μήνυμα ότι στις 26 Μάη θα γκρεμίσουμε με την ψήφο μας την ναζιστική, εγκληματική, υπόδικη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση, ψηφίζοντας το ΚΚΕ. Με αισιοδοξία και όλες μας τις δυνάμεις δίνουμε τη μάχη, όπως κάνουν δεκάδες υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ώστε να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν, όλα όσα μπορούμε να έχουμε. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Ευχαριστώ. Με το